Στο σημερινό βίντεο, διατροφή για υψηλή ινσουλίνη. Πώς η ινσουλίνη έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας πάρα πολλών από εμάς και πώς μπορούν να το αλλάξουν. Τι θα τους βοηθήσει διατροφικά με κάποιες μικρές αλλαγές που ίσως να είναι τεράστιες για την καθημερινότητα του καθενός όμως από εμάς. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν αλλάζουμε διατροφικά μερικά πράγματα, όσο μικρές και αν είναι αυτές οι διατροφικές αλλαγές, μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ψυχολογία μας. Έτσι θέλουμε να εξασφαλίσουμε όμως ότι τα αποτελέσματα που θα επιφέρουν αυτές οι αλλαγές θα είναι δραστικά και σχετικά γρήγορα, χωρίς να χρειαστεί να μας ταλαιπωρήσει και να μας φέρει ψυχολογικά όλη αυτή η αλλαγή. Όταν κάποιος για 40 ή 50 χρόνια καταναλώνει, για παράδειγμα, υδατάνθρακες και ξαφνικά θα του πούμε ότι λόγω της υψηλής ινσουλίνης και για να μπορέσουμε να έχουμε έλεγχο, θα πρέπει να κάνουμε διακοπή υδατάνθρακων ή να περιοριστούν. Τότε τα πράγματα εκεί πέρα για κάποιους δυσκολεύουν, δεν μπορούν να φανταστούν την καθημερινότητά τους και λένε, μα καλά, τι θα φάω. Αν δεν φάω υδατάνθρακες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έστω και εγκεφαλικά, να αποδεκτούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε διατροφικά κάποια πράγματα και ιδιαίτερα η αποκοπή υδατάνθρακων που κακά τα ψέματα σε πολλούς από εμάς έχουν προκαλέσει εθισμό, να αλλάξει εν μία νυχτή, αν θέλετε, και να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε κάτι διαφορετικό. Όμως στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ εύκολο. Η δομή ενός διατροφολογίου, το οποίο μπορεί να ελέγξει το σάκαρο και την ινσουλίνη μας, θα παίξει καθοριστικό ρόλο ζωτικής σημασίας στο πώς η φυσιολογία του σώματος θα αλλάξει. Έχουμε πει ότι θέλουμε να ακολουθήσουμε, ιδιαίτερα αν έχει υπάρχει πρόβλημα με την ινσουλίνη, μια διατροφή χαμηλών υδατάνθρακων και σίγουρα συνδυασμό με διαλυματική νηστεία. Τώρα, τι σημαίνει πρόβλημα με την ινσουλίνη? Για κάποιον μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη, για κάποιον άλλον διαβήτη, για τις γυναίκες μπορεί να είναι σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, μπορεί να έχει διάφορες πτυχές αυτή η υψηλή ινσουλίνη. Αλλά αυτομάτως μπορεί να συνδέονται και όλα αυτά τα πράγματα μεταξύ τους, δηλαδή μια γυναίκα η οποία έχει αντίσταση στην ινσουλίνη να έχει παράλληλα και φυσικά ένα σύνδρομο πολυκυστικών οθικών λόγω της υψηλής ινσουλίνης, η οποία έχει μια συμπτωματολογία τύπου ακμή, μπορεί να έχει τριχοφυΐα, υψηλά δηλαδή τα ανδρογόνα και. Έτσι βλέπουμε ότι συνδυαστικά η ινσουλίνη είναι μια βάση όπου όλες αυτές οι παθήσεις ή ασθένειες, ιδιαίτερα σύγχρονες, πατάνε και αρχίζουν να αναπτύσσονται. Έτσι νομίζω ότι είναι πολύ βασικό να μπορέσουμε να αλλάξουμε διατροφικά τις συνήθειές μας. Και περισσότερο θέλω να κάνω αυτό το βίντεο για να αντιληφθούμε ότι ορμονικά πάντα θέλουμε να ελέγξουμε τα πράγματα στο σώμα. Η διατροφή καλώς ή κακώς θα πρέπει να αλλάξει. Τώρα η διατροφή όμως αλλάζει ανάλογα με τους στόχους τους οποίους έχουμε. Θα ακολουθήσουμε, λένε πολλοί, για πάντα μια τέτοια κετογονική διατροφή? Όχι, δεν χρειάζεται και δεν επιβάλλεται. Κάποιος μπορεί να το κάνει γιατί του αρέσει και τον βολεύει να ακολουθεί δύο γεύματα ημερήσια, τη διαλυματική νηστεία κτλ. Όμως πρέπει να έχουμε ένα στόχο. Αν ο στόχος μας είναι πρώτα να ισορροπήσουμε το σάκαρο και την ινσουλίνη μας, τότε η χαμηλότητα των ανθράκων θα χρειαστεί να ακολουθηθεί για ένα διάστημα μέχρι να δούμε βελτίωση στα νούμερα και να ισορροπήσει. Από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε μικρές εισαγωγές κάποιων τροφών, ανεπεξέργαστων, ιδιαίτερα φρούτων, λαχανικών, ξηρών καρπών κτλ., ώστε να μπορέσουμε να έχουμε εμείς τον πλήρη έλεγχο τι ακριβώς συμβαίνει με το σάκαρό μας. Αν δούμε ότι υπάρχουν τεράστιες μετάβολες, τότε θα χρειαστεί να κάνουμε λίγο πάλι πίσω ένα βήμα. Και ανάλογα κάνουμε προσθήκη αυτών των πραγμάτων. Οι απότομες αλλαγές δεν φέρνουν εύκολα καλά αποτελέσματα. Ο λόγος είναι ότι το σώμα, με το που θα δεχτεί ένα νέο ερέθισμα, τότε θα αλλάξουν τα πράγματα δραστικά. Δεν θέλω να κουραστείτε με μια χαμηλότητα των ανθράκων, αλλά να καταλάβετε πότε τη χρειάζεστε και γιατί. Έτσι, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, που είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί μια χαμηλότητα των ανθράκων, λόγω του ότι κάνει περισσότερο αρκετή ζέστη, θέλουμε να δροσιστούμε, θα βάλουμε πράγματα όπως είναι φρούτα, πολλοί θα βάλουν ακόμα και το αλκοόλ, πράγματα τα οποία βλέπετε ότι θα επηρεάσουν, ιδιαίτερα αν είμαστε σε ένα μονοπάτι επούλωσης. Θέλουμε να επουλώσουμε το σώμα και πρέπει να κάνουμε τις σωστές επιλογές. Όμως θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν θέλετε μέσα και σε αυτό να κάνετε ένα διάλειμμα. Θα κάνω ένα διάλειμμα από την κετογονική για παράδειγμα, γιατί θέλω να αλλάξω λίγο τις διατροφικές μου συνήθειες από όλο αυτό το διάστημα που την ακολουθώ. Εκεί όμως θα πρέπει να είστε προσεκτικοί. Δηλαδή το ό,τι χτίσατε να μην το διαλύσετε ξανά και ξαφνικά. Άρα οι επιλογές που θα κάνετε θα πρέπει να είναι προσεκτικές και να πατάτε πάντα στο ίδιο, δηλαδή στην νηστεία σας. Εγώ πάντα λέω ότι η νηστεία δεν πρέπει κάποιος να τη σταματήσει, θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς ένα ίδιο παράθυρο. Για παράδειγμα, τρώω κάθε μέρα το πρώτο μου γεύμα στις 12, στις 2, δεν έχει σημασία.
και να πατάμε πάνω σε αυτό παρά τις προσθήκες που έχουμε κάνει. Έτσι πάντα έχουμε ένα πλήρη έλεγχο και τι λέμε, ότι βάζει μπάρες ασφαλείας στην διαλυματική νηστεία. Δεν μας αφήνει να είμαστε εκτεθειμένοι στο ότι μπορώ να καταναλώσω οτιδήποτε. Γιατί πολλοί κάνουν το λάθος μέσα σε αυτό το 6-8 παράθυρο σύντησης που υπάρχει να καταναλώνουν το οτιδήποτε. Η διαλυματική νηστεία θα μας βοηθήσει τις πρώτες εβδομάδες. Από εκεί και πέρα όμως είναι θέμα διατροφής. Και ιδιαίτερα επειδή οι περισσότεροι από εμάς, κακά τα ψέματα, έχουν πρόβλημα με την ινσουλίνη πλέον, την ανεξέλεγκτη, λόγω του υψηλού σακχάρου, τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Παρότι υπάρχει διαλυματική νηστεία. Έτσι είναι πολύ καλό να καταλάβουμε πότε θα πρέπει να ακολουθήσουμε μία διατροφή και πώς πρέπει να είναι δομημένη. Το να κόψουμε τους υδατάνθρακες δεν είναι κάτι κακό. Πολλά έχουμε ακούσει, πολλά έχουν διαβαστεί. Δεν είναι όμως κάτι κακό και το έχουμε δει από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ότι και στην αρχαία Ελλάδα, αν πάρετε κείμενα, μπορούμε να δούμε ότι όσοι είχαν διαβήτη ήταν γνωστό ότι έπρεπε να κόψουν τα γλυκά πράγματα ή και τους υδατάνθρακες ακόμα και πηγαίνανε σε μια διατροφή περισσότερο πρωτεϊνική και με κάποια λαχανικά. Δηλαδή το βλέπουμε από την αρχαιότητα πώς κινόντουσαν διατροφικά από το γαλινό, από το διοσκουρίδι, από τον Ιπποκράτη. Και αργότερα μεταγενέστερους, ιδιαίτερα επειδή γαλινός και οι υπόλοιποι και διοσκουρίδης πέφτανε στη ρωμαϊκή εποχή, βλέπουμε ότι χτίστηκε πάνω εκεί και όλες αυτές οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε φυσικά μεταβλήθηκαν πάνω κάτω, αλλά ο υδατάνθρακας ήταν πάντα το σημείο ότι όταν έχουμε υψηλό σάκχαρο και ιδιαίτερα αντίσταση στην ινσουλίνη πλέον που γνωρίζουμε τι είναι και διαβήτης, πρέπει να φύγουνε. Τώρα θα μιλάμε για διαβήτη τύπου 1, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά εκεί, αλλά όσον αφορά διαβήτη τύπου 2 και αντίσταση στην ινσουλίνη, οι υδατάνθρακες είναι ένα κρίσιμο σημείο το οποίο θα πρέπει να βγάλουμε από τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε όλα αυτά τα πραγματάκια, σιγά σιγά, βήμα βήμα. Χρειάζεται σίγουρα χρόνος, αλλά δεν χρειάζεται, όπως σας είπα, να σκέφτεστε άμεσα μακροπρόθεσμα, δείτε βράχι πρόθεσμα πώς μπορείτε να βοηθηθείτε και να το κάνετε αυτό να ισορροπήσει στην καθημερινότητά σας και από εκεί και πέρα βλέπετε πώς μπορείτε να το ακολουθήσετε μακροπρόθεσμα. Έτσι όπως πάντα θέλω να σας ευχαριστήσω που ακολουθείτε εδώ το YouTube κανάλι, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, να πατήσετε like και να μοιραστείτε το βίντεο με όσους διατροφικά δεν γνωρίζουν τι να κάνουν και έχουν υψηλά ινσουλίνη. Instagram, Twitter, Gringos Keto και Apollo Capsalis και gringosketo.gr και διατροφικό πλάνο, συνεδρίες, βιβλία και συνταγές. Έτσι όπως πάντα θα σας δω την επόμενη φορά και κάντε τη σωστή επιλογή στη διατροφή. Καλή συνέχεια σε όλους.